Γεια σου. Αν βλέπεις πρώτη φορά ένα τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού, γιατί σε λίγο θα ανεβάσουμε την φωνή με τη δική μας και είναι κρίμα να τρομάζουμε πρωί-πρωί. Είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα κόσμε, καλημέρα στην Κύπρο, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Θεράπων Φάκας, πρεσβευτής θετικής σκέψης και ενέργειας και είμαι εδώ καθημερινά, Δευτέρα έως Κυριακή, 6 ώρα το πρωί, για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσει την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση σήμερα, αλλά πάλι ο αέρας μας τα έχει μπερδέψει λίγο, έχει αρκετό αεράκι κατά περίοδος πάνω και ακούγεται και ένας θόρυβος, οπότε αναγκαστήκαμε και κατεβήκαμε κάτω. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη δύναμη των ερωτήσεων, για το πώς μπορούν οι ερωτήσεις να μεταμορφώσουν τη ζωή μας. Οι ερωτήσεις είναι το λέιζερ της συνειδητότητας μας, λέει ο Άντονι Ρόμπινς στο βιβλίο του «Τα βήματα του γίγαντα», και αν τις χρησιμοποιήσουμε σωστά μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Γιατί κάνουν αυτό το πράγμα οι ερωτήσεις, γιατί οι σωστές ερωτήσεις δίνουν τις σωστές απαντήσεις, γιατί οι ερωτήσεις λειτουργούν σαν ένα φίλτρο, σαν ένα κόσκινο. Όπως όταν θέλουμε να ξεχωρίσουμε το καλό αλεύρι από τα διάφορα πράγματα που έχει μέσα, παίρνουμε, ρίχνουμε το αλεύρι μέσα στο κόσκινο και το κουνάμε και σιγά σιγά φεύγει το αλεύρι που θέλουμε και αφήνουμε στην άκρη πράγματα που δεν θέλουμε. Έτσι είναι και οι σωστές απαντήσεις, οι σωστές ερωτήσεις. Οι σωστές ερωτήσεις δημιουργούν ένα φίλτρο διαφόρων συγκεκριμένου μάλλον διαμετρήματος, έτσι ώστε να περάσουν τα στοιχεία που ακριβώς θέλουμε. Η πληροφορία εκεί έξω είναι τόσο τεράστια, τόσο μαζική, που το εγκέφαλός μας δεν έχει την ικανότητα να την επεξεργαστεί όλοι μαζί. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Να αρχίσουμε να διαλέγουμε πού θα εστιάσει ο εγκέφαλός μας. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Κάνοντας τις σωστές ερωτήσεις. Μια παροιμία από το Καμερούν λέει ότι αυτός που κάνει ερωτήσεις δεν μπορεί να αποφύγει τις απαντήσεις. Αν θέλουμε λοιπόν να αλλάξουμε τη ζωή μας, αν θέλουμε να αλλάξουμε τα αποτελέσματα που έχουμε, θα πρέπει λίγο να σκεφτούμε, να παρατηρήσουμε πρώτα, να δούμε τι ερωτήσεις κάνουμε και μετά να σκεφτούμε κατά πόσο αυτές οι ερωτήσεις εξυπηρετούν το σκοπό μας, εξυπηρετούν το αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε. Υπάρχουν διάφορες ερωτήσεις, αλλά άμα προσέξουμε, 2 με 3 ερωτήσεις είναι αυτές που κάνουμε κυρίαρχα μέσα στην ημέρα μας. Αν δεν είμαστε ευχαριστημένοι με το σώμα μας, αντί να ρωτάμε τι να φάμε, να ψάξουμε να βρούμε πώς θα τρώμε πιο υγιεινά. Θυμάστε προχθές που λέγαμε ότι η σημασία δεν έχει το μέσο αλλά το συνέστημα. Δεν θέλεις να χάσεις κιλά, θέλεις να νιώθεις καλύτερα, θέλεις να τρως πιο υγιεινά. Οπότε βγάζεις από το στόχαστρο το θέμα των κιλών και βάζεις στο στόχαστρο και στο συνέστημα το θέμα της υγιεινής διατροφής. Γιατί αυτό θα συνεχίσεις, μάλλον γιατί έτσι θα συνεχίσεις να τρως υγιεινά και μετά την απώλεια του βάρους. Αν στοχεύσεις μόνο στο βάρος, με το που θα τελειώσει η δίαιτα, θα φύγει από το μυαλό σου και θα αρχίσει σιγά σιγά, υπάρχει περίπτωση να ξαναολιστεί στην κακή συνήθεια να τρως πράγματα τα οποία δεν σε βοηθάνε να κρατήσεις τη γραμμή σου. Ενώ άμα ρωτάς πώς μπορώ να τρώω υγιεινά, αυτομάτως στοχεύεις στο μυαλό σου να τρώει υγιεινές τροφές. Το ίδιο έχει να κάνει με τα οικονομικά, με τα προσωπικά, με τα επαγγελματικά. Κάνουμε ερωτήσεις σύμφωνα με τις απαντήσεις που θέλουμε να πάρουμε, όχι σύμφωνα με αυτό που δεν θέλουμε να πάρουμε. Και οι κυρίαρχες ερωτήσεις που μπορείς να κάνεις, 3 κυρίαρχες ερωτήσεις για να μπορέσεις να αλλάξεις τα πάντα στη ζωή σου. Ένα είναι τι θα ήθελες να πούνε στον επικείδιο λόγο σου. Όταν θα είναι η κηδεία σου, τι θα ήθελες να λένε για σένα, για ποια πράγματα θα θέλεις να σε θυμούνται, τι ακριβώς περιουσία θα αφήσεις πίσω, ποιο θα είναι η περιουσία που θα αφήσεις σε αυτόν τον κόσμο, πώς θα έχεις κάνει τον κόσμο καλύτερο. Ένα άλλο είναι, μια η δεύτερη ερώτηση είναι, τι είναι πιο σημαντικό στη ζωή μου και τι κάνω εγώ σήμερα τι θα κάνω για να το αποδείξω πραγματικά. Έχουμε πει και παλιότερα, οι άνθρωποι βλέπουν καλύτερα από ό,τι ακούνε. Μπορούμε να λέμε εμείς ότι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου είναι η οικογένειά μου, είναι η δουλειά μου, είναι η υγεία μου, αλλά οι πράξεις μας να μην το κάνουν. Πώς είναι η οικογένειά σου όταν όλη την ημέρα είσαι στοχευμένος στην δουλειά και δεν έχεις καμία επαφή με τα παιδιά σου? Έχεις το χάσμα το τεράστιο ανάμεσα σε εσένα και στα παιδιά σου, ανάμεσα σε εσένα και στην οικογένειά σου και στην γυναίκα σου, τον σύντροφό σου, τον άντρα σου. Πώς είναι δυνατόν να είναι η υγεία σου και να μην τρώσει υγιεινά, να είσαι μέσα στο άγχος? Και η τρίτη και τελευταία ερώτηση που μπορούμε να κάνουμε, για ποιο πράγμα μπορούμε να είμαι ευγνώμων σήμερα? Η ευγνωμοσύνη είναι το θεμέλιο λίθος, πάνω, το πιο δυνατό θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτίσουμε οποιαδήποτε επιτυχία και ευτυχία. Δεν μπορούμε να φτάσουμε παρακάτω αν δεν είμαστε ευγνώμονες για αυτά που ήδη έχουμε. Και τα δύσκολα και τα εύκολα. Ευγνωμοσύνη. Γιατί μπορώ να νιώσω ευγνωμοσύνη σήμερα? Καταρχήν, ένα πράγμα που πρέπει και μπορούμε να νιώθουμε καθημερινά ευγνωμοσύνη είναι το γεγονός ότι ανοίξαμε στα μάτια μας και βλέπουμε τον κόσμο. Μία ακόμη ημέρα είμαστε ζωντανοί. Αυτό και μόνο από μόνος του είναι ένα τεράστιο δώρο.
Πάμε λοιπόν να κάνουμε τις σωστές ερωτήσεις για να πάρουμε τις σωστές απαντήσεις που θα οδηγήσουν τη ζωή μας στο επόμενο επίπεδο. Μπορούμε. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα κλακ να κάνουμε μια αλλαγή στις ερωτήσεις. Πάμε λοιπόν να στείλουμε και τις καλημέρες μας. Καλημέρα, Μιχάλη μου. Άρα, καλημέρα. Καλημέρα στην Γερμανία. Τα φιλιά μας, καδερφάκι. Ματούλα μου, καλημέρα. Οι ερωτήσεις, καλό θέμα. Ρούλα μου, καλημέρα. Στελάρα μου, καλημέρα. Τα φιλιά μας, το Δοξάτο. Γεωργία, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Αμά, Παρασκευή. Ρε, Παρασκευή, ρε. Ξεχάσαμε τη πέρα, ρε, Παρασκευή, ρε. Βασίλη μου, καλημέρα. Μπάμπη μου, τα φιλιά μας στη Δράμα. Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Σήμερα Παρασκευή, ας κλείσουμε την εβδομάδα με τις σωστές ερωτήσεις. Πώς θα κλείσω την εβδομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πώς θα κλείσω την εβδομάδα με θετικό πρόσημο. Τέτοιες ερωτήσεις. Πάμε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Πάμε να αλλάξουμε τη διάθεσή μας σήμερα για να αλλάξει η ζωή μας αύριο. Να έχετε μια υπέροχη Παρασκευή, ένα ακόμη πιο υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να θυμάστε, αν σας αρέσουν και σας δίνουν ενέργεια αυτά τα βίντεο, μην τα κρατήσετε για τον εαυτό σας. Δώστε την ευκαιρία σε κάποιον άλλον φίλο σας να νιώσει καλά, να ξεκινήσει την ημέρα του με καλό τρόπο. Κάντε μια κοινοποίηση στο συγκεκριμένο βιντεάκι, πατήστε share από κάτω. Κάντε ένα like στη σελίδα μας στο Facebook, Coach The Day. Ακολουθήστε μας στο Instagram και στο YouTube. Και γενικά, μοιράστε την αξία. Μην κρατάτε την αξία μόνο για εσάς. Πάρτε ένα τηλέφωνο στους ηλικιωμένους, τώρα αυτές τις μέρες που είναι κλεισμένοι, θα δώσει πολύ μεγάλη αξία σε εσάς, θα πάρετε και εσείς πίσω, θα νιώσετε καλά και πάνω απ' όλα να χαμογελάτε, αλλά κυρίως να κάνετε τους άλλους να χαμογελούν. Θα γυρίσει πίσω πολλαπλάσιο, μεγενθυμένο, γυρίζει το boomerang πίσω, αλλά γυρίζει πολύ πιο μεγάλο από ό,τι έφυγε. Καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού αύριο. Α, συγγνώμη, για όσους συνεχίζουν, ραντεβού στις 8 με 10 στο star38fm.gr για πολλή έμπνευση και πολύ ωραία έντεχνη ελληνική μουσική. Οι υπόλοιποι, 6 ώρα το πρωί, πάλι εδώ πέρα. Γεια σας, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρο, καλημέρα κόσμε. Πάμε, γεια σας.